Πάμε ξανά στην Τούρμπα. Ενώ η Τούρμπε, μισό λεπτό, η Τούρμπε από τα δεξιά θα βγει η σέντρα μέσα στην περιοχή. Νέο κόρνερ για τον Άρη. Υπάρχει αλλαγή ήδη στο πρώτο πεντάλεπτο για τον Άρη όσον αφορά τις θέσεις. Ήρθε η Τούρμπε δεξιά, πήγε ο Πάλμα αριστερά και ο Μαντσίνη δίπλα στον Καμαρά. Ίσως να είναι και παροδικό βέβαια αυτό. Το κόρνερ να περιγράψει λίγο τον κόλ, Ζάχο. Και παρακαλώ. Ματίγια, το κόρνερ, η μπάλα μέσα στην περιοχή σου του Φαμπιάνο. Παρακαλώ, μπροστά σε 1500 οπαδούς του παίρνει το προβάδισμα και αυτή τη στιγμή προβάδισμα όχι μόνο στο παιχνίδι αλλά προβάδισμα και για τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με το δεξί σουτ του Βραζιλιάνου στόπερ του Φαμπιάνο Λέισμαν. Ο Λοντίκιν δεν μπόρεσε να κάνει κάτι, μπάλα στα δίχτυα. Κάπου βρήκε, 0-1 κάπου βρήκε. Ο Άρης νωρίς στους ζωσιμάδες. Ζάχο, ναι. Σου είπα αγόρι μου. Μπράβο. Κάτσε να περιγράψεις. Μπράβο, το και μετά βιάστηκες να φύγεις εσύ. Εντάξει, περίμενε Ζάχο μου. Με μία νίκη, για να δούμε όμως στους ζωσιμάδες Καμαρά το πλασέ κόλ! Αμπουμπακάρ Καμαρά σκοράρει και πάλι στα play-off και φεύγει μπροστά στους 1500 φίλους του Άρη για να το πανηγυρίσει. 0-2 ο Άρης κόντρα στον Μπας στο 22ο λεπτό, καθαρίζει από νωρίς, πάει στα κάγκελα πάνω του σκαρβαλώνει ο Σάκητς, πάνε και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του, ακόμη ένα τέρμα από τον Μαυριτανό στη διαδικασία τον play-off που είναι τους κορυφαίους του Άρη σε αυτή την έξτρα περίοδο του πρωταθλήματος. Ο Άρης παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων με εκπληκτικό τρόπο ξεδίπλωσε την αντεπίθεση του απέναντι στην ανοργάνωτη άμυνα του Πασπούτα στην ανισορροπία. Ο Καμαρά δεν αστόχησε απέναντι από τον Λοντίκιν. Φοβερός η Τούρμπε, αυτό που λέει και ο Χρήστατος. Καμαρά, κάποιοι λένε ότι δεν ξέρει να εκτελεί ο Καμαρά. Εκτέλεσε όπως και στην Τούμπα, πολύ πιο δύσκολο γκολ τότε βέβαια. Και στην Τούμπα εκτέλεσε. Λοντίκι να του κλείνει την αριστερή του γωνία. Ο Καμαρά ήταν ψύχρεμος. Εκτέλεσε 0-2 ο Άρης. Ελπίζω επειδή είναι και το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς να μην σταματήσουν τα πέντε, να συνεχίσουν. Οκ. Ο Εμπακατά 3-0 στα Γιάννενα. 3-0 στα Γιάννενα με Εμπακατά. Πολύ ωραίο γκολ. Με σούτ έξω από την περιοχή. Πήρε την μπάλα με το δεξί. Ήταν στην αριστερή πλευρά. Έξω από την περιοχή έκανε ωραίο σούτ. Ο Εμπακατά 0-3. Με πολύ ωραίο σούτ του Σαλέμ Εμπακατά στο 81. Νομίζω ότι κάπου εδώ ολοκληρώνεται η τελετή. Ο Άρης θα είναι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου τρίτος στο πρωτάθλημα πίσω από τον ΠΑΟΚ, μόλις 2 βαθμούς πίσω από τον ΠΑΟΚ και 2 βαθμούς όχι, πόσο έχει Παναθηναϊκός, 60 και λάθος, 61 ένα βαθμό πάνω από τον Παναθηναϊκό. Εντάξει παιδιά, συγγνώμη. Και 5 λοιπόν, 0-3 λοιπόν, δικαίωση. Περίμενε, δικαίωση Μπούργος. Έτσι. Για την αλλαγή. Όπο Κολοτούμπα. Κυβίστηση κανονικά. Κομανέτσι.